και από τον Άγιο Νικόλαο θα πάμε στους εμπόρους της Χερσονήσου να πάρουμε κλίμα, να δούμε την πρώτη τοποθέτηση. Λίγες ώρες μετά τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Λευτέρη Τρευλάκη, πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου. Κύριε Τρευλάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Και ευκαιρία πολύ χρόνος για την ονομαστική σας εορτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ να είστε καλά. Ακούσαμε το κλίμα το οποίο επικρατεί στον Άγιο Νικόλαο. Ανησυχία, προβληματισμός. Δεν μπορεί να τρέξει το μοντέλο που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση. Η τοποθέτηση δική σας, εκπρόσωπος των εμπόρων της Χερσονήσου, ποια είναι? Ναι, άκουσα με προσοχή και τον συνάδελφο, τον κύριο Πάγκαλο. Τους χαιρετισμούς μου, βέβαια, τους στέλνω από την ερημική Χερσόνησο. Αυτό που εδώ συμβαίνει είναι, εννοείται ότι οι επιχειρήσεις ούτε στη Χερσόνησο, αλλά όχι μόνο στον Άγιο Νικόλαο, σε όλη την περιφέρεια της Κρήτης, αλλά και στην επικράτεια της Ελλάδας, είναι το ποσοστό αυτό το πολύ μικρό που οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται ηλεκτρονικά. Επομένως, δεν είναι εύκολο η διαδικτυακή πώληση. Όσον αφορά το θέμα με το click away και τα τηλέφωνα, είναι ένας τρόπος, αλλά παραμένει δύσκολος, γιατί αν κοιτάξετε, και δεν ξέρω αν έχετε την ευκαιρία, έχω μια φωτογραφία, αν θέλετε, με τον τρόπο που το λιανικό εμπόριο θα μπορέσει να λειτουργήσει και όπως λένε, απαγορεύεται και η επιχρήμαση, πληρωμή, οποιασδήποτε παραλαβής. Θα πρέπει να γίνεται μέσω POS ή ηλεκτρονικά. Άρα θεωρούμε ότι υπάρχουν ήδη δυσκολίες επιχειρήσεις και ίσως προτού γίνει αυτό θα έπρεπε ήδη η κυβέρνηση να έχει μεριμνήσει όχι με προγράμματα ευρωπαϊκά γιατί θα έπρεπε να υπάρχουν προϋποθέσεις και κεφάλαια για κάποιον να επενδύσει για να έχει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και τεχνογνωσία πέρα από όλα τα άλλα. Και θεωρούμε ότι πλέον αν η κυβέρνηση το θεωρεί αυτό απαραίτητο θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει ήδη τροφοδοτήσει με τα απαραίτητα εργαλεία είτε χρηματικά θεματοδοτικά για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να βελτιωθούν. Κύριε Τρευλάκη, έχουμε στο νου μας βέβαια ότι η Χερσόνησος είναι μια τουριστική περιοχή, αλλά υπάρχουν επιχειρήσεις που λειτουργούν και το χειμώνα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ανοίξουν. Εννοείται ότι δεν θα ανοίξουν. Είναι πολύ δύσκολο για να το απεξέλθουν και αυτή η κινητικότητα, όπως σας είπα, είναι ερημική η Χερσόνησος αυτή την περίοδο. Και αν μπορούσε να υπάρξει κάποια κινητικότητα και ασφαλή κινητικότητα πάντως, το μόνο σίγουρο με τα δεδομένα τα στατιστικά που έχουν δοθεί, αλλά και γνωρίζοντας ότι το περισσότερο όγκο στις αγορές των προσελκύουν μεγάλα καταστήματα όταν ανοίγουν σε περιόδους γιορτών και το γνωρίζουμε πολύ καλά, νομίζω ότι θα μπορούσε τα μικρές επιχειρήσεις με πολύ ελεγχόμενο αριθμό επισκεπτών, αφού μιλάμε για μικρά, για λίγα τετραγωνικά, θα μπορούσε να δώσει μια πνοή στις αγορές. Όπως επαναλαμβάνω, με αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλων. Ήδη η Ομοσπονδία συζητιέται διαπεριφοράς έτοιμα προς τον Πρωθυπουργό, στο οποίο θα αιτηθούμε αν γίνεται αναπεριφέρειες και αναλόγως με την επικινδυνότητα και με τον αριθμό των κρουσμάτων, αν θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποια ελαφρυντικά, διότι οι επιχειρήσεις πραγματικά βρίσκονται σε πάρα πολύ δυσμενή θέση. Κύριε Τρευλάκη, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Ο Δήμος Χερσονήσου επλήγει πριν από ένα περίπου μήνα από ακραία καιρικά φαινόμενα. Υπάρχουν καταστροφές σε εμπορικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Έχουν δρομολογηθεί αποζημιώσεις. Έχετε κάποια εικόνα? Η παρέμβαση της Πολιτείας Περιφέρειας αλλά και του Δήμου ήταν άμεση. Όπως γνωρίζω, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι πληττόμενοι από τα καιρικά φαινόμενα ήδη έχουν προχωρήσει σε διαδικασίες υποζημιώσεων. Τώρα ευελπιστώ να πάνε όλα καλά, γιατί αυτοί έχουν ένα παραπάνω λόγο για να τους στηρίξει όλη η κοινωνία. Ξέρετε, γιατί εκεί οι επιχειρηματίες δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο την πανδημία, αλλά και τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις καταστροφές, βέβαια, είδαν να καταστρέφονται κόπη μιας ολόκληρης ζωής. Οπότε προβληματισμός, ανησυχία, με πολλούς αστερίσκους ο σχεδιασμός της κυβέρνησης. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, κύριε Τρευλάκη. Σίγουρα έχει αστερίσκους και πραγματικά έχει πολλές ανησυχίες γιατί τα καιρικά φαινόμενα ίσως επαναληφθούν και αν υπολογίσουμε αντίστοιχες ποσότητες νερού στο εγγύς μέλλον οι δρόμοι ήδη έχουν ανοιχτεί για τα νερά και για τα κανάλια οπότε θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα έργα και υποδομές για να μπορέσουν οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς και επίσης επιχειρήσεις που αν δεν καταφέρουν ή αν έχουν άλλο ένα τέτοιο παρόμοιο πλήγμα που πραγματικά δεν μπορώ καν να το διανοηθώ, τότε τι άλλο να περιμένουμε. Κύριε Τρευλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα.